Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Μήνης, έτοιμοι για την παρουσίαση της ομάδας. Άπαντες παρόντες είναι στην παρουσίαση του ποδοσφαιρικού Πανιωνίου. Εδώ είναι το διοικητικό σχήμα του Εραστέχνη Πανιωνίου. Εδώ οι χορηγοί, ακόμα και η ομάδα του μπάσκετ με τον Χρήστο Μαγκίνα αλλά και τον Περικλή Ταυρόπουλο, φυσικά και οι ποδοσφαιριστές του Τουρκού. Βρισκόμαστε με τον ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, τον Σωτήρη Πίσπα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μήνης για την εκδήλωση της ποδοσφαιρικής ομάδας. Σωτήρη, πώς φάνηκε η εκδήλωση? Φάνηκε πολύ ωραία, ακούστηκαν πράγματα σωστά, όμορφα και πολύ ρεαλιστικά για το σύλλογο. Αλλά εμείς πρέπει να σταθούμε στο δικό μας κομμάτι, τους ποδοσφαιριστές, ο οποίος είναι να δώσουμε το 100% όπως είπε και ο Δημήτρης σε κάθε ματς για να καταφέρουμε να πάρουμε το μεγάλο στόχο της ανοίγουσας τέλους χρονιάς. Είναι όλα έτοιμα για το παιχνίδι της Κυριακής με την Ερμιονίδα εκτός έδρας? Είμαστε εδώ και καιρό έτοιμοι. Περιμένουμε πώς και πώς τον έξω πρωταθλήματος. Γιατί ξέραμε ότι θα ξεκινάγαμε το πρωτάθλημα στις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά έχουμε φτάσει να παίξουμε 13 Νοεμβρίου. Εμείς δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Πρέπει να σταθούμε ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο πρέπει να το κατακτήσουμε ό,τι και να γίνει. Και μεγάλο μας στόχος είναι να γεμίσουμε το γήπεδο της Νέας Μήνης με όλο τον κόσμο του Πανιωνίου. Στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίσουμε την άνοδο όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Να είστε καλά. Με τον Δημήτρη Γκροντή και τον Παναγιώτη Ξυγκόρο στην εκδήλωση του Πανιωνίου για την παρουσίαση της νέας σεζόν. Πώς σας φάνηκε η εκδήλωση αρχικά, Δημήτρη? Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, αλλά κάτι πολύ ωραίο. Ήταν κάτι που μας έδειξε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ακούσαμε λόγια από πολύ σπουδαίους ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει τον Πανιωνίου και που τον υπηρετούν ακόμα. Και μόνο και μόνο αυτό φτάνει για να κάνουμε αυτό που πρέπει εμείς φέτος στο γήπεδο. Παναγιώτη, η μόνη λέξη που ακούστηκε σαν στόχος του Πανιωνίου φέτος είναι η άνοδος. Σίγουρα είναι η άνοδος. Μπορεί να το έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια αυτό, αλλά βλέπουμε ότι φέτος γίνεται μια πάρα πολύ επαγγελματική δουλειά και είναι ένα πρώτο βήμα για να αποδείξουμε ότι όντως φέτος θα τα καταφέρουμε. Είστε και δύο από τους παλιούς της ομάδας, ο αρχηγός από τις ακαδημίες. Τι πρέπει να έχει φέτος ο Πανιώνας, τι του έλειπε τα δύο τελευταία χρόνια ώστε φέτος να πετύχει το στόχο, Δημήτρη? Πιστεύω πως φέτος η ομάδα έχει ένα πολύ πληρέστερο ρόστερ και έχει οριμάσει πλέον όλη η κατάσταση στο να επέλθει ουσιαστικά η άνοδος, που αυτός είναι ο μοναδικός στόχος του Πανιωνίου. Την Κυριακή ξεκινάει το πρωτάθλημα, Παναγιώτη, είστε έτοιμοι? Προφανώς και είμαστε έτοιμοι, το περιμένουμε πώς και πώς τόσο καιρό και τα υπόλοιπα θα τα αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο. Ευχαριστούμε. Με τον coach του Σερκού, τον Νίκο Κούστα, coach, μια θα έλεγα και συγκινητική εκδήλωση, γιατί υπόθηκαν πράγματα και από ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει πολλά τόσα χρόνια στον Πανιώνιο. Πώς την έζησες? Πραγματικά, όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου, είμαι πραγματικά συγκλονισμένος γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο και για εμένα και σαν προπονητής. Σήμερα έγινε μια άκρως επαγγελματική παρουσίαση αλλά και συγκινητική, όπως πολύ σωστά είπες, γιατί είδαμε ανθρώπους να έχουν ενωθεί ξανά για την ομάδα, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάτι πολύ δυνατό και να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Είναι ξεκάθαρη η συσπήρωση που υπάρχει πλέον στο σύλλογο, είναι ξεκάθαρος ο στόχος και η προσήλωση που υπάρχει για τον στόχο αυτόν και μόνο η αισιοδοξία μας γεμίζει έτσι ώστε να μπορέσουμε από την πρώτη αγωνιστική να δώσουμε το 100% και να πετύχουμε τους στόχους μας. Η λέξη άνοδος υπόθηκε νομίζω πολλές φορές από όλους. Δεν ξέρω αν σας κάνει λίγο πιο βαριά τα πόδια ή αν ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος σας διευκολύνει κιόλας. Θα σας πω ότι για το πρώτο πράγμα που χάρηκα πολύ στην πρώτη προσέγγιση που έγινε από τη διοίκηση της ομάδας προς το πρόσωπό μου ήταν ο ξεκάθαρος στόχος. Ότι η ομάδα δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός την άνοδο και ότι θα παλέψουμε όλοι μαζί γι' αυτό.
ήταν ξεκάθαρος στόχος. Οπότε και για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό, να μπορέσω να συνδυάσω και το όνομά μου σε μια τόσο ιστορική και κομβική χρονιά και ευχόμαστε στο τέλος να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Και επιτέλους ξεκινάει το πρωτάθλημα, πόσο έτοιμοι είστε και πώς το περιμένετε? Είμαστε πολύ καλά, είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για αυτό που έρχεται, το περιμένουμε πώς και πώς. Ο βαθμός ετοιμότητας θα φανεί στο γήπεδο, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί τα παιδιά πραγματικά δίνουν το 100% του εαυτού τους και η εικόνα τους είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ευχαριστούμε πολύ. Βρισκόμαστε με τον Παντελή Τσιλαλίδη. Δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση, πώς σας φάνηκε? Σήμερα ήταν μια εκδήλωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Βασικά παρουσιάστηκε η ομάδα η ποδοσφαιρική της φετινής χρονιάς. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί είχε μια ανταπόκριση μεγάλη. Ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι είναι χορηγοί, που είναι δίπλα μας. Ήταν παρούσα η Δημοτική Αρχή σε μεγάλο αριθμό εκπροσώπων της. Οι δημοσιογράφοι εσείς δώσατε ένα, μπορώ να πω, μεγάλο παρόν γενικά. Αναλύθηκαν κάποια πράγματα, τα οποία στοιχεία μάλλον, τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος στο οικονομικό κομμάτι και στη μελλοντική δημιουργία ΠΑΕ. Αυτό έπρεπε να γίνει για να σταματήσουν οι ψήθυροι. Είμαστε ευχαριστημένοι. Τώρα από την Κυριακή εμάς δεν μας απασχολεί το οικονομικό κομμάτι επί της ουσίας, μας απασχολεί η αγωνιστικότητα της ομάδος και το παιχνίδι που ξεκινάει το πρωτάθλημα με την Ερμιονίδα εκτός έδρας. Παρουσιάστηκε από όλο το διοικητικό σχήμα μια πίστη και πάθος για τη φετινή χρονιά. Θεωρείτε ότι είναι εντός αγωγικών σαν τελευταία ζαριά του Πανιωνίου φέτος? Το διοικητικό σχήμα είναι τρεις άνθρωποι. Δεν είμαστε διοικητικό σχήμα, είμαστε στρατιώτες της ομάδος, οι οποίοι συστρατευόμαστε για το καλό του Πανιωνίου. Το αποτέλεσμα της χρονιάς θεωρούμε ότι θα είναι θετικό και το πιστεύουμε ακράδαντα, γι' αυτό μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουμε μια επαγγελματική ομάδα μαζί με το προσωπικό, το οποίο από τους προπονητές μέχρι τους φροντιστές δουλεύουν επαγγελματικά. Οπότε δεν νομίζω ότι θα είναι μια κομβική χρονιά η οποία θα φέρει πίσω τον Πανιώνιο. Απλά όλο αυτό το project για να πετύχει είναι βασικά στα πόδια των ποδοσφαιριστών και στην πίστη τη δικιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.